Παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας Πάνου Σκουρλέτη για την αποτροπή απολύσεων ζητούν εργαζόμενοι στα έργα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη στην Αλεξάνδρεια της Μαθίας, 54χρονος ελληνικής καταγωγής, ιδιοκτήτης καταστήματος για κατοχή σημαντικού αριθμού αρχαίων νομισμάτων και άλλων αρχαίων αντικειμένων. Τα αρχαία αντικείμενα θα αποσταλούν στη Γιώταζη Δεφορία Κλασικών Αρχαιοτήτων για περαιτέρω διερεύνηση και εξέτασή τους, ο συλληφθής οδηγηθής στην εισαγγελία πλημμυριωτικών βέρειας. Με όλες τις δυνάμεις θα στήριξει τις ανασκαφικές εργασίες στην Αμφίπολη, τόνισε η Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά κατά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρο Κυρίζογλου. Η ίδια υπογράμμισε πως οι ανασκαφές θα συνεχιστούν με την επικεφαλής της αρχαιολογικής ομάδας, Κατερίνα Περιστέρη. Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη για παράνομη έκδοση διπλώματος οδήγησης. Το ποσό των 3.600 ευρώ ζήτησε υπάλληλος σε σχολείο οδηγών στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να μεσολαβήσει σε συνεργασία με τον 44χρονο ιδιοκτήτη της σχολής οδηγών για τη διευθέτηση της παράνομης μετατροπής του διπλώματος.